Μια ξεχωριστή έκθεση στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη έργα ζωγραφικής, κατασκευές και εγκαταστάσεις Αμερικανών καλλιτεχνών αλλά και Ελλήνων που ζουν μόνιμα στο Χιούστον του Τέξας. Αυτό που προσπαθώ να μεταφέρω είναι να φέρω πιο κοντά το Τέξας με τη Μακεδονία. Το Τέξας και ειδικά το Χιούστον, γιατί μένω στο Χιούστον, είναι μεγαλούπολη του Τέξας και Μακεδονία Θεσσαλονίκη φυσικά. Και ο λόγος που είμαι εδώ είναι να κάνω τις δύο πόλεις sister. Αδελφικές πόλεις, η μία με την άλλη. Έχουμε περίπου 60 καλλιτέχνες. Από αυτούς 5 είναι Ελληνοαμερικάνοι. Ο πατέρας Μητέρα είναι από την Πελοπόννησος. Είμαι από την Σπάρτη. Το έργο που πίσω μου είναι Greek Tapestry No. 1 και είναι τη σειρά τα παλιά πέτρινες γέφυρες. Βλέπεις το abstract landscape και είναι δέντρα, πέτρες, και το γέφυρα είναι το μαύρο έτσι. Και αυτό είναι το έργο μου, ακριλικό σε canvas. Και είμαι ένας από τους Texas artists. Μαζί με το group είμαστε εδώ. Η έκθεση Texas Eclectics, Eclectics για μας που ξέρουμε ελληνικά, είναι επιλέγω τα καλύτερα. Δεν ξέραμε την καλλιτεχνική παραγωγή στο Τέξας και να η ευκαιρία να τη μάθουμε. Είναι μια έκθεση που είναι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΔΕΘ για την τιμόμενη χώρα, την Αμερική, και στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι η τρίτη στη σειρά και αυτή τη στιγμή που παρουσιάζονται στο μουσείο και βλέπουμε πολλές όψεις μιας αμερικανικής κουλτούρας διαφορετικών καταγωγών. Η συλλογή φιλοξενείται στον πρώτο όροφο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.